Για έλατε τώρα να καλωσορίσουμε τους προσκεκλημένους μας. Είναι μαζί μας ο Μάικς Φορίδης από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, κύριε Φορίδη. Καλή σας ημέρα. Κύριε Φορίδη, τι λέτε, πώς είδατε αυτή την εικόνα χθες? Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε, εγώ ήμουνα σε περιοδία στην Πιερία και στη Χαλκιδική. Μάλιστα. Γιατί τώρα είναι μια φάση στην οποία κάνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κάνουμε περιοδία. Τι είδατε λοιπόν εκεί? Κοιτάξτε, ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει φαινά και η υπόθεση του Σκοπιανού είναι πάρα πολύ ψηλά στη συνείδηση. Δεν θα μειωθεί, όπως λέει και ο Αντώνης, και το λένε, δηλαδή, το λέει και η κυβέρνηση, ξέρετε, αυτό πάντα. Να ξέρετε. Ότι όσο περνάει ο χρόνος δεν θα κάθεται το Εμένα θέμα. Μου το έθεταν πάντως οι πολίτες συνεχώς. Το έθεταν συνεχώς και... Δηλαδή όπου βλέπω πολιτικό το πρώτο πράγμα αυτό μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι της ομιλίας μου αλλά και της κουβέντας που είχαμε τον κόσμο ήταν Σκοπιανό. Το ΣΥΡΙΖΑ πουθενά δεν περιμένετε αυτή την ομιλία στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε. Όποια αίσθηση το είδατε δηλαδή. Η εικόνα η οποία μου μεταφέρουν εκεί οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι ότι δεν υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κυκλοφορούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στο καφενείο, δεν υπάρχουν. Ναι. Και το οποίο, να πω την αλήθεια, μου φαίνεται και λογικό. Mm-hmm. Εγώ δεν το συμβαίω, αν θέλετε, πράγματι θα συμφωνήσω εδώ με τον κύριο Δουλάτολα, ότι το κρίσιμο είναι το αν μπορεί να έχει κάποιο είδους κινητοποίηση αυτή τη στιγμή το κυβερνητικό κόμμα. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει κινητοποίηση το κυβερνητικό κόμμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, το σημαντικό είναι ότι και κατά ψέματα στις εκλογές, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση και έχει μια μακρά πια κυβερνητική θητεία, mm-hmm. δηλαδή θα αποτιμηθούν. Αυτή θα είναι μια συζήτηση στην οποία θα γίνει. Το θέμα το Σκοπιανό, της συμφωνίας των Πρεσπών, θα είναι κεντρικό θέμα της συζήτησης, είτε οι εκλογές γίνουν. Όποτε και να γίνουν. Πιστεύετε ότι θα βαρύνει στην ψήφο των πολιτών? Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, ναι. Και πιστεύω, επειδή επίσης πιστεύω ότι αυτό δεν καταλαγιάζει, γιατί δεν είναι ότι έκανες μια συμφωνία, μπήκανε τα Σκόπια, ξέρω εγώ, όπως μπήκανε στο ΝΑΤΟ και τελείωσε η συζήτηση. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα από αυτή τη συμφωνία. Γιατί κάποιοι λένε ότι στις δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, ως πρώτη αίσθηση, δεν αποτυπώθηκε αυτό που κάποιοι ενδεχομένως να περίμεναν κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, έχουμε δύο τρόπους να δούμε τις δημοσκοπήσεις. Είναι να τις εκτιμήσουμε και να δούμε αυτό το οποίο λένε. Και εκείνο το οποίο λένε όλες τις δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει μία δημοσκόπηση που να λέει κάτι διαφορετικό, είναι ότι υπάρχει μία πολύ σημαντική πρωτιά και μία σημαντική διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να λέει κάτι άλλο, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Τώρα μπορεί να λένε 5 ή να λένε 12, αλλά κάτι διαφορετικό δεν λέγεται. Λοιπόν, ή να το δούμε αυτό, ή να πούμε ότι σε τελευταία ανάλυση, εντάξει, ξέρω εγώ, δεν δίνουμε σημασία στις δημοσκοπήσεις και πάμε στις εκλογές. Εγώ δεν έχω αντιρρήσει σε αυτό. Πάμε στο Δήμαρχο, λοιπόν. Δηλαδή, πάμε στις εκλογές, δεν έχω αντιρρήσει. Γιατί, ξέρετε, ας πούμε, χτες, επιτρέψτε μου και τελειώνω, υπήρξε μια ολόκληρη μεθόδευση στη Βουλή. Mm-hmm. Μια ολόκληρη μεθόδευση, η οποία στην πραγματικότητα θα επιβαρύνει με μεγάλα ποσά. Θα το πείτε συνέχεια, θα το πούμε αυτό συνέχεια. Με δεκάδες εκατομμύρια. Προσέξτε. Μόνο και μόνο γιατί αγωνιά ο κύριος Τσίπρας για την εκλογή του συντριβεί. Θα το πούμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βορίδη. Οι ευρωεκλογές για εσάς είναι έδιμο ψήφισμα, κύριε Βορίδη. Και δεν ξέρω αν θέλετε και εσείς να διακινδυνεύσετε να μας πείτε και ποιος είναι ο πύχης σας. Λοιπόν, έκανα μου το λάθος ο κ. Γεωργιάδης, όπως είδατε. Το πληρώνει ακόμα. Εντάξει, δεν είπε. Δύο λεπτά. Ο Άδωνης δεν είπε αυτό. Το ξεκαθαρίσαμε εδώ, το είπαμε. Ήταν εδώ, κύριε Γεωργιάδης. Να τα εξηγήσουμε να σου κάτι δεν πήγε καλά. Το πειράζουμε τώρα, αλλά τα εξήγησε χθες, τα είπαμε. Λοιπόν, κοιτάξτε όμως, για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα, γιατί το θέτω να τη βάλουμε τη συζήτηση για τις εκλογές, όχι μόνο στο ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει, γιατί εντάξει, προφανώς εμείς βλέπουμε μια πολύ καθαρή εικόνα ως προς αυτό. Έτσι. Νομίζω ότι αποτυπώνεται ευρύτερα από τις μετρήσεις, από την εμπειρία που έχουμε από τον κόσμο, από τον τρόπο που περπατάμε, από τις συγκεντρώσεις που βλέπουμε. Λοιπόν, βλέπουμε μια πολύ καθαρή εικόνα. Δηλαδή, την ίδια ώρα που ο κ. Παπάς πήγε και έκανε συγκέντρωση στο Κιλκίσα, αν θυμάμαι καλά, και προσπαθούσα να μαζέψει 60 άτομα, εγώ έκανα συγκέντρωση στο παλιό χώρι, στη Χαλκιδική, ένα χωριό το οποίο έχει 1000 άτομα και 300 ήταν μέσα στην αίθουσα. Έτσι γίνεται όμως με αντιπολιτεύσεις και κυβερνήσεις, κύριε Βορίδη. Αυτό λέω λοιπόν. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση γιατί θεωρώ ότι είναι και άχαρη συζήτηση. Έτσι, δηλαδή τώρα θα κερδίσω κτλ. Θα γίνουν εκλογές, θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Εσείς πότε βλέπετε ότι θα πάει σε εκλογές τώρα, τι εκτίμηση κάνετε? Όμως, την θεωρώ ότι είναι πια πάρα πολύ κακό. Ότι ο κ. Τσίπρας, μέσα στην αγωνία του, εξαιτίας των μετρήσεων, εξαιτίας του περιβάλλοντος, εξαιτίας όλων αυτών, πια κάνει πράγματα τα οποία βλάπτουν πολύ σοβαρά τη χώρα. Δηλαδή? Ας πω το τελευταίο. Το τελευταίο είναι ότι η επιλογή του, η οποία είναι εντελώς δική του, να καταλήξει να διπλασιάσει τα εκλογικά τμήματα,
Θα πάμε από τις 23.000 στις 41.000. Σωστά. Θα διπλασιάσει τα εκλογικά τμήματα. Τι σημαίνει αυτό, έχει κόστος? Έχει ένα τεράστιο κόστος. Οικονομικά εννοείται τώρα. Βέβαια. Είναι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Άκουσα για 40 εκατομμύρια. Και άκουσα τον κύριο Χαρίτση να λέει έτσι άνετος και ωραίος θες. Λέει, γιατί τώρα που πάνε καλύτερα οικονομικά τα πράγματα, δεν πειράζει. Α, έχουμε άνεση να δώσουμε. Δηλαδή, να δώσουμε, να δώσουμε για τις εκλογές, να διπλασιάσουμε το κόστος των εκλογών. Και εγώ θα πω και να διακινδυνεύσουμε. Γιατί αλλιώς βγαίνει όμως, μισό λεπτό. Γιατί ακούστε, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι το 2014 το έκανε με τα ίδια εκλογικά τμήματα στον ίδιο καμβά. Δηλαδή ευρωεκλογές και τοπικές. Ακούστε τώρα, με τα ίδια εκλογικά τμήματα. Ακούστε τώρα και γιατί βγαίνει, αλλά και γιατί υφιστάμε αυτό το κόστος. Το κόστος είναι γιατί έχουν γίνει δύο επιλογές. Τα δημοτικά συμβούλια δεν είναι μόνο εκλογές δημοτικών συμβουλίων, είναι ξεχωριστές εκλογές τοπικών συμβουλίων. Μία κάλπη. Και δεύτερον, θυμάστε την απόφαση του Σκουρλέτη να μετακινήσει τις αυτοδιοικητικές εκλογές και να πάει να τις ταυτίσει με τις ευρωεκλογές. Υπάρχει και μια τρίτη επιλογή. Και αυτή η επιλογή είναι που πληρώνουμε τώρα. Ναι. Η τρίτη επιλογή ποια είναι? Δεν θα μπορούσαν να γίνουν ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών μόνος τους? Βεβαίως. Ναι, ναι. Πριν. Και συνεχεία να πάμε με τα τμήματα που έχουμε. Μια εβδομάδα πριν την 26η. Μάλιστα. Στις 19 δηλαδή. Ναι, ή δε, αν δεν μας αρέσει το 19, γιατί ξέρω εγώ είναι η γενοκτονία των ποντίων, να βρούμε μια άλλη ημερομηνία που μας αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και εν συνεχεία να πάμε στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο οποίος είναι στις 26, και να βάλουμε τις ευρωεκλογές και το δεύτερο γύρο και των αυτοδιοικητικών. Το κόστος, και γλιτώνουμε το κόστος. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί δεν το κάνουμε? Όχι μόνο το κόστος. Γλιτώνουμε όλη την αναμπομπούλα. Η κυβέρνηση γιατί το κάνει? Τι κερδίζει? Γλιτώνουμε τα παράπανω τμήματα. Γλιτώνουμε νομικά ζητήματα που δεν είναι αυτό. Γιατί το λέτε? Πολιτικά τι κερδίζει? Γιατί συμφέρει την κυβέρνηση αυτό που κάνει? Δεν θέλει να αφήσει να γίνουν μετά οι ευρωεκλογές, γιατί θα έχει υποστεί τη συντριβή των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μάλιστα, μάλιστα. Προσέξτε. Και εδώ όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και η τροπολογία Κουντουρά, δηλαδή το γεγονός τώρα ότι ολόκληρος πρωθυπουργός έρχεται και νομοθετεί εξατομικευμένα για να βολέψει τώρα τις απαιτήσεις της κυρίας Κουντουρά, η οποία ουσιαστικά είναι το αντίδωρο και το αντίτιμο για τη στήριξή του. Και ταυτόχρονα δεν μπορεί να τη πει ότι ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να αλλάζουμε τον εκλογικό νόμο. Δεν έχει μια συμφωνία. Πώς θα γίνει? Εντάξει, τώρα. Ναι, αυτό λέω. Δεν μπορεί να αλλάζουμε. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να τη πει τη κυρία Κουντουρά, ρε παιδί μου, άμα έχει και αγωνία, μην κατέβει σε τελευταία ανάλυση στο Ευρωπαϊκό Δέλτιο, κάτσε εκεί που είσαι. Βουλευτής, κύριε Βορύδη. Άρα λοιπόν εδώ αποκαλύπτεται και το αντίτιμο, το αντίδωρο για την υπερψήφιση τη συμφωνία του Πρεσπών. Αποκαλύπτεται όλη η πολιτική συναλλαγή, αλλά και το τεράστιο κόστο το οποίο δημιουργείται. Λόγω χάρη. Το γεγονός ότι καταλήγει να καταργεί την απαγόρευση προεκλογικών προσλήψεων για να κάνει προσλήψεις τώρα, όλο αυτό το αντιθεσμικό, το αντιδιοντολογικό πράγμα, το πληρώνουμε γιατί πληρώνουμε την αγωνία του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε, κύριε Καμινόπουλο. Ποιον στηρίζετε για δήμαρχο? Πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι θα πάρει το Δήμο ο Παύλος Γερουλάνος. Ο Γερουλάνος θα πάρει το Δήμο. Θα στηρίζει τη Γερουλάνο. Με πολύ σεβασμό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό ότι ο Κώστας Μπακογιάννης έχει τελειώσει το ζήτημα του. Από τώρα, κύριε Βεβαιότητα, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ο Γιώργος έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Ορίστε, έχουμε τρεις απόψεις. Πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Γιατί ο Σοφιανός στο τέλος, δεν ξέρω. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Γιατί έχει και σύζυγο που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Μπακογιάννη. Πάμε να δούμε. Δεν το ξέραμε αυτό, κύριε Βορύδη. Δεν μα τα πάντα αυτά, κύριε Βορύδη. Να προσέχετε. Ελάτε, δεν πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και του τρει. Καλημερίζουμε.